χρόνια. Τρίτο κόρνερ για την ΑΕΚ, πάλι με πάσα. Ο Κετσπάγια κάνει μια σέντρα. Γίνεται η κεφαλιά και το 1-0. Είναι το 1-0 για την ΑΕΚ με την κεφαλιά του Μανολά, ο οποίος προωθήθηκε, ήταν πίσω από τους αμυνόμενους του Πανιωνίου και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μπατίστα δεν βρίσκει στήριγμα. Αφήνει στον Σαμπανάτζοβιτς. Τσάρτας, ωραία η μπαλιά για τον Κωστή. Κάνει το σούτ απευθείας ο Κωστής, η μπάλα λίγο out. Σκαβή για τον Μπατίστα. Μπατίστα σπρώχνει για τον Σαμπανάτζοβιτς. Σαμπανάτζοβιτς για τον Μπατίστα. Κάνει το σούτ ο Μπατίστα. Μπαίνει στη φάση. Ο Κωστής δεν μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα καθώς απέκρουσε ασθενός ο Απαδιωτάκης. Δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι παίκτες του Πανιωνίου. Να δούμε τώρα. Πάντως η μπάλα είναι στον Αγορογιάννη που κάνει μια σέντρα σουτ και η μπάλα θα περάσει πάνω από το τέρμα του Ατματσίδη. Και σε αυτό το παιχνίδι ο Τσάρτας δεν φάνηκε πάρα πολύ. Τώρα κάνει μια πολύ ωραία μπαλιά. Να δούμε, ο Κασάπης γυρίζει την μπάλα στον Κωστή με στην περιοχή. Κωστής για τον Κετσπάγια, μπαίνει με στην περιοχή, κάνει το πλασέ. Βγαίνει ο Απαδιωτάκης και αποκρούει σωτήρια για τον Πανιόνιο. Να δούμε τι θα γίνει. Είναι και ο Μανολάς και ο Τσάρτας που κάνει το σουτ και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα με εντυπωσιακό τρόπο. Η ΑΕΚ φτάνει στο 2-0. Ο σπεσιαλίστας Βασίλης Τσάρτας στο 64ο λεπτό με αυτό το απευθείας χτύπημα φάουλ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Απαδιωτάκη. Τσάρτας είναι η μπάλα στο δεξί για τον Τσάρτα, αλλά τώρα είναι στο αριστερό.